Να το δούμε. Νομίζω ότι είμαστε σε θέση να συνδεθούμε με τον Γιώργο Τράγκα αυτή τη στιγμή και να μιλήσουμε. Καλησπέρα, Γιώργο. Καλησπέρα, Λίνα μου, τι κάνετε? Καλά είμαστε, παρακολουθούμε την επιστροφή στο Μαντρίτη των πολιτικών. Καταρχάς, για ποια προγράμματα κομμάτων μιλάτε σε μια χώρα η οποία είναι διπλοπτωχευμένη και είναι κάτω από ύπατη αρμοστία? Υπάρχει, ναι, γερμανική ύπατη αρμοστία. Εγώ δεν μπορώ να καταλάβω ορισμένους συναδέλφους, οι οποίοι είναι και πολύ καλοί, όπως ο συνάδελφος ο προναλής σας. Δεν μπορώ να καταλάβω για ποια προγράμματα μιλάνε, αφού αυτά εγκρίνονται και υπογράφονται από τους ξένους. Ο συνάδελφος Γιώργο Τράγκα μίλησε για πολιτική παροχών, ναι, ενώ ναι, το είδα, ναι. Η πολιτική παροχή είναι η εξής. Ο Σαμαράς θα επιχειρήσει, επαναλαμβάνω και το έχω γράψει εδώ και δύο μήνες και το έχω πει και σε διάφορες εκπομπές και σε εσένα όταν ξεκίνησε το δελτίο σου, θα επιχειρήσει να απεμπλακεί από το αμερικανικό σκέλος, δηλαδή από το Δέλτα Νιτάφ. Μάλιστα. Σε αυτό έχει κάνει, όπως σας είπα χθες, κάποιες διαβουλεύσεις με Κυριακή κοντή γιορτή. Κυριακή κοντή γιορτή θα επιχειρήσει να βγει από το Δέλτα Νιτάφ. Δεν είναι εύκολο. Ήδη το έχετε πει διεξοδικά και στα προηγούμενα δελτία σας. Θα υπάρξει του κυρίου Χαρδούβελη επαφή με την κυρία Λαγκάρτ. Θα υπάρξουν όλα αυτά. Επίσης θα προσπαθήσει να πει στον κόσμο ότι θα υπάρξουν φοροελαφρύνσεις και θα υπάρξουν και ρυθμίσεις για τις ληξιπρόθεσμες οφειλές. Όμως εκείνο που θέλω να επιστήσω την προσοχή σε όλους σας είναι το εξής. Θα υπάρξει με τοπική σύγκρουση της δεξιάς στην Ελλάδα, που είναι παραδοσιακή, είναι τεράστια πλατφόρμα, και των αστών γενικότερα με το χώρο που λέγεται πλέον ΣΥΡΙΖΑ. Μάλιστα. Αυτή τη στιγμή αυτό σηματοδοτεί και η επιστροφή του Νικήτα Κακλαμάνη. Είναι ένας από τους 300 που θα γυρίσουν. Δεν ξέρω αν με ακούτε. Σας ακούω, σε ακούω, Γιώργο Τράγκα, πολύ είναι καλά και σε παρακολουθώ και με προσοχή. Το έχω προβλέψει και γι' αυτό δέχθηκα και κάποια κριτική από ορισμένους, λέγοντας ότι θα υπάρξει πάλι επιχείρηση ανασύνθεσης, ναι, της δεξιάς και της κεντροδεξιάς, στηριγμένη πάνω στο συνέστημα. Αυτή τη στιγμή, επειδή πραγματικά ο ΣΥΡΙΖΑ δεν έχει εναλλακτικό πρόγραμμα και του το λένε οι ομοειδεάτες καθηγητές πανεπιστημίων, δηλαδή ο Βαρουφάκης, ο Λαπαβίτσας, όλοι βγαίνουν και λένε στον κύριο Τσίπρα, δεν έχεις πρόγραμμα, μην κοροϊδεύεις τους Έλληνες. Επειδή ακριβώς δεν έχει πρόγραμμα και επειδή είναι ένα κόμμα που έχει πενταπλασιάσει τη δύναμή του λόγω αντιμνημονιακών συνθημάτων, ο ΣΥΡΙΖΑ ήταν κόμμα ινομαγειρίου, ταβέρνας, του 3%, το οποίο ευρίσκεται μεταξύ της παραδοσιακής αριστεράς και του ΠΑΣΟΚ. Αυτή την ώρα λοιπόν έχει πενταπλασιάσει, εξαπλασιάσει τις δυνάμεις του βάσει αντιμνημονιακών συνθημάτων. Με πρώτο σύνθημα, με μία υπογραφή και ένα νόμο, καταργούμε τα πάντα περί μνημονίου. Μάλιστα. Αυτά αμέσως μετά ο κύριος Τσίπρας είπε ότι χρειάζεται χρόνο για να καταργήσει τους εφαρμοστικούς νόμους. Στη συνέχεια είπε ότι υπάρχει απαράμιλη γερμανική λογική. Στη συνέχεια άρχισε να κάνει ραντεβού με τον κύριο Άσμονσεν όλο το επιτελείο του. Στη συνέχεια ανακάλυψε τη Λέσχη Μπίλτεμπεργκ της Ιταλίας. Όλα αυτά επηρεάζουν την κοινή γνώμη στην Ελλάδα. Έτσι, η οποία λοιπόν, όμως, Γιώργο, ένα λεπτό, η κοινή γνώμη στην Ελλάδα όμως ακούει τα όσα λέει ο ΣΥΡΙΖΑ, γιατί έχει φτάσει και ο κόμπος το χταίνει. Αυτή η πολιτική είναι αδύνατο να συνεχιστεί με τους όρους και τις προϋποθέσεις που ασκείται. Ο Έλληνας, ο οποίος κάθισε σε κατοχή 5 χρόνια, στις 4 Οκτωβρίου, ήδη κλείσαμε 5 ναι, χρόνια. Λέει όχι άλλο πια. Ναι, λέει όχι άλλο πια, αλλά θέλει και κάποια πολιτική ή κάποια εκπροσώπηση να κοντράρει, να χτυπήσει χέρι στο τραπέζι. Σωστό. Αυτή τη στιγμή λοιπόν ο ΣΥΡΙΖΑ προσγειούμενος σε εντελώς μνημονιακές θέσεις, μόλις βλέπει Γερμανό λέει αμέσως yes man. Μόλις βλέπει ξένο
Έχει οποτεδήποτε ακούσεις τον κύριο Τσίπρα να μιλάει για το μέλλον μιας οικονομίας, δεν θα τον ακούσεις πρώτον να σου λέει πού θα βρει τις θέσεις εργασίας. Δεύτερον, ότι θα κάνει μονομερείς ενέργειες. Όποιος μιλάει πλέον από τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ μιλάνε για μη μονομερείς ενέργειες. Αυτό, αγαπημένοι μου κυρία Κλήτου και κύριοι συνάδελφοι, άμα δεν κάνεις μονομερείς ενέργειες, σημαίνει ότι θα ακούς ό,τι σου λένε οι ξένοι. Μόνο με μονομερείς ενέργειες ή με πανεθνικό μέτωπο μπορεί να κάνεις πράγματα μόνος σου και να επομιστείς και το πολιτικό βάρος μιας ολόκληρης κοινωνίας. Άρα Γιώργο, λες ότι αυτό το οποίο συμβαίνει αυτή τη στιγμή, γιατί εγώ καταλαβαίνω ότι κάνουν ασκήσεις προσομοίωσης σε πραγματικούς χρόνους εξουσίας, όμως δεν συμμερίζομαι απολύτως την άποψή σου ότι έχει κάνει μια ανάποδη τούμπα σε όλα τα θέματα. Παρακολουθώντας τη ρητορική του ΣΥΡΙΖΑ και τις τακτικές των στελεχών του, μπορώ να σου πω ότι χτυπάνε μια στο καρφί και μια στο πέταλο, αλλά ότι ο βασικός αντιμνημονιακός τους προσανατολισμός παραμένει. Δεν έχουν κανένα πλέον αντιμνημονιακό προσανατολισμό. Θα με θυμηθείτε όλοι σας. Επάνω στα δικά μου συνθήματα τα ραδιοφωνικά τροχοδρόμησε και καλώς έφραξε ο κύριος Τσίπρας. Ανέβασε τον πληθυσμό του κόμματος. Επάνω στις πρώτες εκπομπές και στα πρώτα σχόλιά μου στον Άλτερ τροχοδρομούσε και έβγαινε στα διπλανά παράθυρα. Καλώς έπραξε. Κατά τη γνώμη μου ήταν σωστή πολιτική και όσο την εφήρμοζε έπρατε σωστά, αλλά από εκεί και πέρα, αγαπητή κυρία Κλήτου, δεν έχει κάνει απλώς μια τούμπα και μια ακροβασία από το Τέξας στη Λέσχη Αμπροσέτη του Κόμο. Έχει κάνει ολική επαναφορά σε μνημονιακές θέσεις, διότι αυτή τη στιγμή πρώτον θεωρεί ότι το χρέος είναι παραδοσιακό. Τα υπόλοιπα τα λέει μέχρι και ο κύριος Σταθάκης βγαίνει κάθε τόσο. Ο κύριος Ραγασάκης βγαίνει και λέει άλλα τη Δευτέρα, άλλα την Τρίτη, άλλα την Τετάρτη, άλλα την Πέμπτη και αν υπάρξει και περίπτωση να μιλήσει την Παρασκευή λέει άλλα. Η τελευταία του συνέντευξη στην Εφημερίδα των Συντακτών είπε το περίφημο, το οποίο έβαλε και τίτλο σωστό η εφημερίδα, έτσι κι αλλιώς λέει μειώνεται. Δηλαδή, και να έρθουμε στα πράγματα και να τσουλήσουμε πάνω στη τσουλήθρα Σαμαρά, έτσι κι αλλιώς λέει μειώνεται. Μάλιστα. Δηλαδή με την πάροδο του χρόνου και αφού ο ελληνικός λαός ισοπεδώνεται και πολιτοποιείται, έτσι κι αλλιώς μειώνεται. Τώρα Γιώργο, λοιπόν, εμείς το ασκούμε, και το πέταλο, ασκούμε κριτική αυτή τη στιγμή. Ένα λεπτό Γιώργο για να τα βάζουμε σε μια σειρά. Εμείς αυτή τη στιγμή συζητώντας οι δυο μας ασκούμε κριτική στην αντιπολίτευση, η οποία έχει μια επιθετική πολιτική απέναντι στην κυβέρνηση. Δεν ασκούμε καμία κριτική στην αντιπολίτευση. Η δημοσιογραφική τακτική παγκοσμίως και ο έλεγχος είναι ότι ασκούμε έλεγχο στο αν ένα είναι ψέμα ή όχι. Σωστά. Όμως, ο Σαμαράς, αυτή την ώρα ο είναι γερμανοδοσμένος, άκουσε να δεις, ο Σαμαράς ο οποίος είναι το γερμανοδοσμένος, αυτή τη στιγμή δείχνει ότι θέλει να απεμπλακεί όσο είναι δυνατόν για να επιβιώσει πολιτικά και για να φέρει την Ελλάδα ίσως σε μια καλύτερη θέση από πλευρά διαπραγμάτευση, θέλει να απεμπλακεί από το σκέλος αμερικάνικο. Μυρίζει. Δεν είναι κάτι που δεν φαίνεται και θα φανεί. Δεν μπορεί να πάει σε εκλογές εάν δεν έχει ή απεμπλακεί από το ΔΝΤ ή δεν έχει βάλει χρονοδιάγραμμα απεμπλοκής ή δεν έχει πάρει ένα οκ από τους δανειστές ότι θα φύγει από το ένα κομμάτι. Σωστό το θέτες. Κάτι πρέπει να παρουσιάσει. Επομένως βάζουμε ένα προαπαιτούμενο ότι για να έχει ο Σαμαράς μια εξορροπιστική αντίκρουση των θέσεων του ΣΥΡΙΖΑ πρέπει να πει εγώ σας έφερα ως εδώ και να τη δίνω. Μάλιστα. Τώρα, ο ΣΥΡΙΖΑ ξέρει τι δίνει, τι λέει. Ο ΣΥΡΙΖΑ λέει κάτι ρε παιδιά που είναι εξωπραγματικό. Λέει θα δώσω 300.000 θέσεις εργασίας. Από πού? Ο Χουντίν είναι, ο Δαβίδ Κόπερφιλτ. Δεν έχει πρόγραμμα λεπτομέρειες. Δεν το έχει ανακοινώσει φυλάδιο. Επειδή μου λέτε ότι ασκούμε κριτική στην αντιπολίτευση, λέει ξαφνικά. Εγώ θα κάνω 300.000 συσίτια. Η μόνη που έκανε συσίτια στην Ελλάδα είναι η Εκκλησία της Ελλάδος. Μάλιστα. Η τώρα μόνη προς τιμήν της που έκανε συσίδια, γιατί κοροϊδεύουμε τους εαυτούς μας. Όσο ήταν αντιπολίτες, εγώ ας πούμε, το αντιμνημονιακό τόξο το ξέρω καλά. Πέστε μου ένα δείξα αλληλεγγύης που έκανε. Να. Γιώργο, να σε ρωτήσω κάτι πριν ολοκληρώσουμε. Περισσότερα έχει κάνει η Ένωση Ελλήνων Εφοπλιστών παρά η
το αντιμνημονιακό τόξο στην Ελλάδα. Το καταγράφω δεν αυτό, είναι κάτι που το λέω τώρα. Το υποστηρίζεις με ένταση εδώ και καιρό, αλλά θέλω να σε γυρίσω στην αρχή της κουβέντας μας για να ολοκληρώσουμε με αυτό. Μίλησες για σαφή απόπειρα ανασυγκρότησης της κεντροδεξιάς με επάνωδο στελεχών που απομακρύνθηκαν και μάλιστα είπες ότι θα είναι και μεγάλος ο αριθμός των στελεχών. Βλέπεις, αποσταθεροποίηση του αντιμνημονιακού σκέλους. Θα το δείτε βαθμία, επειδή δεν έχω καλό σήμα και έχω πει το σήμα μου αυτή την ώρα να με ξαναπάρετε. Θα σας πω μόνο κάτι. Και αυτή τη στιγμή είναι πολύ βασικό. Υπάρχει περίπτωση παλαιός κεντροδεξιός να συνηγορήσει με την πολιτική του ΣΥΡΙΖΑ όπως αυτή εφαρμόζεται? Μάλιστα. Μ' ακούτε, Γιώργο, καταγράφω το ερώτημα. Ναι, υπάρχει περίπτωση, πέστε μου, επειδή ακούω, επειδή εγώ λέει των ανεξαρτήτων Ελλήνων. Πείτε μου κάτι, σε ποιες εθνικές θέσεις θα συμπορευτούν οι δεξιοί με το ΣΥΡΙΖΑ? Έχετε ακούσει το ΣΥΡΙΖΑ να μιλάει για τον Κυπριακό? Πέστε μου, τον έχετε ακούσει ποτέ? Σας παρακαλώ πάρα πολύ, ανασύρετε από το αρχείο σας θέματα εθνικής ασφαλείας και βρείτε μου πότε ο κύριος Τσίπρας ή άλλος τέλεχος του ΣΥΡΙΖΑ μίλησε για το Κυπριακό, μίλησε για το θέμα και πώς θα πορευτούμε στη Θράκη, μίλησε για τα πετρέλαια της Κύπρου ή για το Αιγαίο. Πείτε μου, σας παρακαλώ, εδώ και καιρό ασχολούμενοι μόνο με το μνημόνιο και το αντιμνημόνιο, το οποίο είναι και το βασικό θέμα της Ελλάδος, έχουν ξεχάσει όλα τα εθνικά θέματα. Λες και τα έχουν χωρίσει σε γραφείο διαχειριστών. Ναι, αλλά εδώ υπάρχει ένας αντίλογος, Γιώργο Τράγκα, που λέει ότι αυτό που προέχει είναι να βγούμε... Μ' ακούς, Γιώργο Τράγκα? Ναι, βεβαίως. Λέω ότι υπάρχει ένας αντίλογος εδώ που λέει, και είναι ισχυρός αντίλογος, ότι εκείνο που προέχει είναι να βγούμε από αυτή τη σύραγγα που μας έχει οδηγήσει σε μια πρωτοφανή ανθρωπιστική κρίση. Μισό λεπτό. Εγώ δεν άκουσα πουθενά. Άρα εκεί μπορεί να εφάπτονται πολιτικές δυνάμεις και δράσεις. Εγώ δεν ακούω κανέναν όταν μιλάνε τα στελέχη της αντιπολίτευσης και δεν τη λένε φυσικά μονομερείς ενέργειες. Το είπε ο κύριος Μπαλάφας. Το άκουσα από τον κύριο Δραγασάκη, το άκουσα από τον κύριο Σταθάκη, μιλάμε για σοβαρούς ανθρώπους. Το άκουσα από τον κύριο Μιλιό, στο περιοδικό μου στο ΚΡΑΣ που κυκλοφορεί αυτή την εβδομάδα. Διαβάστε τη συνέντευξη του κύριου Μιλιού. Μάλιστα. Ξέρετε, ο Μιλιός είναι πιο προχωρημένος. Λέει ότι αν δεν φτάσουμε σε άκρη, μπορεί να μην πάρουμε και τη χρηματοδότηση, απαγόσκη χρηματοδότηση. Και σας ρωτάω εγώ την άλλη μέρα το πρωί, πού θα βρει ο κύριος Τσίπρας τα μετρητά που θέλει για να εφαρμόσει το πρόγραμμα που εξήγηλε στη ΔΕΘ. Μάλιστα. Λοιπόν, Γιώργο, να σε ευχαριστήσω πολύ για την παρέμβασή σου και για το σχόλιο σου. Θέλω να διευκρινίσω κάτι. Παρακαλώ. Προσέξτε, ο δημοσιογραφικός έλεγχος δεν γίνεται μόνο προς την πλευρά μιας κυβέρνησης. Η κυβέρνηση αυτή έχει δεδομένα χαρακτηριστικά. Mm-hmm. Έχει κάτσει 2 χρόνια αγκαλιά με τους Γερμανούς και κάτω από είπα τη αρμοστία. Έρχεται λοιπόν κάποιος ο οποίος τροχοδρόμησε και πήρε ψήφους Ελλήνων. Ακόμα και στις ευρωεκλογές ήρθε πρώτο κόμμα και υπόσχεται πράγματα τα οποία ελέγχουμε. Αυτή τη στιγμή έχει κάνει ολική επαναφορά και έχει προσγειωθεί σε μια πραγματικότητα που λέει ότι αν εγώ γίνω κυβέρνηση θα πάω, θα ζητήσω, αλλά αν δεν μου δώσουν δεν ξέρω τι θα κάνω. Μάλιστα. Λοιπόν, Γιώργο, σε ευχαριστώ και από Δευτέρα σε περιμένουμε εδώ πίσω κοντά μας. Ευχαριστώ. Καλό βράδυ.